Ισίαση ψυχής και σώματος. Μια εκπομπή με επίκαιρα και ενδιαφέροντα ιατρικά θέματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Δόκτωρ Μάριος Γλασίδης με ευτήρας γυναικολόγος. Ισίαση ψυχής και σώματος από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτρες, Χριστός Ανέστη. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στη μουσικοθεραπεία. Αν θυμάστε και πέρσι είχαμε αφιερώσει μια εκπομπή στο ακριβώς το θέμα αυτό, που μάλιστα είχε παρουσιάσει και μεγάλο ενδιαφέρον, όπως μας είχαν πει και οι ακροατές μας. Γι' αυτό είπαμε να όχι να επαναλάβουμε την εκπομπή αυτή, αλλά να την εμπλουτίσουμε και με έτσι πιο εξειδικευμένα θέματα που αφορούν την μουσικοθεραπεία. Για το σκοπό αυτό έχουμε σήμερα τη μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας τον αγαπητό Πρόδρομο Στυριανού, που είναι μουσικός και μουσικοθεραπευτής, αλλά και ειδικός επιστήμονας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, για να συζητήσουμε ακριβώς το θέμα τούτο. Να πούμε ότι ο Πρόδρομος Στυριανού είναι και παραγωγός της εκπομπής που μετέδεται από το σταθμό μας κάθε Δευτέρα, Κοινωνική Διάλογη. Και έτσι είμαστε συνάδελφοι, Πρόδρομε. Καλώς όρισες στην εκπομπή μας και σε ευχαριστούμε που μας κάνεις την τιμή να είσαι μαζί μας σήμερα. Και εγώ ευχαριστώ, Χριστός Ανέστη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκάλεσε, γιατρέ μου. Δική μας χαρά. Είναι πάντα χαρά να έχουμε όμορφες συζητήσεις σχετικά με τον καινούριο σχετικά κλάδο στην Κύπρο μας, τη μουσικοθεραπεία, γιατί αν και υπάρχει περίπου εδώ και 20 χρόνια, είναι κάπως άγνωστος στον κόσμο και έτσι προσπαθούμε όσο γίνεται να το βγάλουμε έξω, να το γνωρίσουμε. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχεις δει ότι ίσως εδώ και αρκετά χρόνια να υπάρχει δυνατότητα για μουσικοθεραπεία στην Κύπρο, αλλά δεν ξέρω πώς κοντάφτομαι, ίσως και στο ότι δεν είσαστε και πολλοί οι μουσικοθεραπευτές ενδεχομένως, ή δεν έχει δοθεί τέτοια ενημέρωση και σε πιο ευρία κλίμακα. Όπως αναφέρετε, δεν είμαστε τόσο πολλοί ακόμα σαν μουσικοθεραπευτές. Είμαστε περίπου γύρω στα 30 άτομα σε όλη την Κύπρο, που μέχρι και πρόσφατα δεν είχαμε και το δικό μας σύνδεσμο, έτσι αλήθεια να λέγεται, γιατί ο σύνδεσμός μας ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2010 και έχουμε και την ευχή και την τύχη να είμαστε και μέλη του Ευρωπαϊκού Confederation του Music Therapy από το 2011. Έτσι μόνο τα τελευταία 5 χρόνια λειτουργούμε σαν πιο οργανωμένο σύνολο θεραπευτών, για να μπορέσουμε να βγάλουμε έξω και να δείξουμε στον κόσμο τη δουλειά μας. Διότι εάν δεν προβληθεί αυτό το έργο, δεν μπορεί ούτε να εκτιμηθεί διόντως και να φανεί και η χρησιμότητα. Σίγουρα. Βέβαια, όλοι έχουμε νιώσει διαφορετικά συναισθήματα και αναλόγως των μουσικών ακουσμάτων που έχουμε. Βεβαίως, και έτσι, αυτό νομίζω είναι ένα δυνατό κλειδί που έχουμε και κρατάμε οι μουσικοθεραπευτές, ότι ο κάθε άνθρωπος έχει σίγουρα τη δική του εμπειρία με τη μουσική και έχει νιώσει πώς μπορεί να τον βοηθήσει με τον δικό του τρόπο, γιατί είναι ένας πολύ ατομικός τρόπος θεραπείας ως επί το πλείστον, γιατί ο καθένας με τη δική του εμπειρία έχει νιώσει το πώς επιδράει η μουσική μέσα του. Ναι, και σίγουρα δεν είναι όλα τα ακούσματα που θα έχουν την ίδια επίδραση με συγχωρείτε, και ως εκ τούτου αντίδραση από όλους τους ανθρώπους, δεν είναι έτσι? Σίγουρα, ο καθένας λόγω των δικών του εμπειρικών βιωμάτων και της ζωής έχει δημιουργήσει το δικό του μουσικό κόσμο και έτσι επιδράται διαφορετικά
με τη μουσική που θα μπορούσε να ακούσει ένας άλλος άνθρωπος και πάει λέγοντας αυτό. Βέβαια, θα πούμε ότι η μουσική είναι μια διεθνής γλώσσα. Βεβαίως. Και έτσι είναι εντυπωσιακό να βλέπεις λαούς διαφορετικού πολιτισμικού επίπεδου ή γενικά πολιτισμού να αντιδρούν πολλές φορές με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, ακούς μία μουσική και συγκινείσαι, άλλη μουσική και χαμογελάς. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό. Και είναι πολύ όμορφο επίσης, να συνεχίσω αυτό που λέτε τώρα, ότι τυχαίνει πολλές φορές να ερχόμαστε σε επαφή σαν μουσικός με ανθρώπους που δεν ξέρεις καν τη γλώσσα επικοινωνίας τους, και όταν πάρουμε τα όργανα και ξεκινήσουμε και παίζουμε, πόσο κοντά νιώθουμε ένας τον άλλο, ενώ δεν έχουμε έρθει ποτέ σε επαφή. Δηλαδή, δεν γνωρίζαμε καθόλου ένας τον άλλο και μπορούμε μέσα σε 15-20 λεπτά δημιουργίας με τα όργανά μας να νιώσουμε τόσο κοντά και να νιώσουμε ότι έχουμε μια τρομερή επικοινωνία χωρίς καν να ξέρουμε να μιλάμε. Είναι δηλαδή, μιλάτε την ίδια γλώσσα. Μιλούμε την ίδια γλώσσα της μουσικής. Που είναι κατανοητή. Κατανοητή διεθνώς. Τώρα, έχουμε πει έτσι ακροθυγώς τα περί μουσικής. Τώρα πες μας, σε παρακαλώ, πρώτα μου, τι είναι ακριβώς η μουσικοθεραπεία? Πού εστιάζεται? Μουσικοθεραπεία είναι ο επιστημονικός κλάδος της μουσικής, ο οποίος ασχολείται με τη θεραπευτική χρήση της μουσικής ή μουσικών στοιχείων, όπως ο ήχος, ο ρυθμός, η μελωδία, η αρμονία, και προσπαθούμε να βάζουμε στόχους μη μουσικούς. Δηλαδή, ένας θεραπευτής, μουσικοθεραπευτής, δεν έχει ως στόχο του να μάθει κάποιος ασθενής να παίζει έναν όργανο ή να μάθει να τραγουδά ή να χρησιμοποιεί σωστά δάχτυλα ή οποιοδήποτε μουσικό στόχο. Η στόχη του είναι θεραπευτική και η μουσική είναι ο τρόπος που γίνεται αυτή η θεραπεία. Μπορούμε να πούμε ότι αποβλέπεται ή αποβλέπει η μουσικοθεραπεία στην αποκλειστική, ας το πούμε, θεραπεία του ασθενούς, ή έρχεται να δράσει και υποβοηθητικά στην όλη θεραπευτική αντιμετώπιση? Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Οι μουσικοθεραπευτές μπορούν να δουλέψουν και ως ανεξάρτητοι κάποιες φορές, αλλά πολύ μεγάλη σημασία δίνεται στις πολυθεματικές ομάδες, ούτως ώστε να είμαστε μέρος μιας ομάδας θεραπείας. Φυσικά, μπορεί να έρθει κάποιος και να σου ζητήσει, εγώ σαν κάποιος ασθενής θέλω να έρθω να νιώσω καλύτερα με τη μουσική. Μου αρέσει η μουσική, αλλά θέλω να μπορέσω να κάνω περισσότερα ταξίδια μέσω από μουσική. Θέλω να γνωρίσω καλύτερα τον εαυτό μου. Θέλω... Και μπορείς να ασχοληθείς με τη μουσικοθεραπεία αποκλειστικά, γιατί και αυτό ζητάει ο άνθρωπος, χωρίς να έχει μια περισσότερη ανάγκη. Δεν θα πάρω όμως ένα ασθενή ο οποίος έχει κάποια σοβαρά προβλήματα και να δεχτώ από μόνος μου να κάνω μια θεραπεία χωρίς να έχω ένα χαρτί κάποιου ψυχίατρου ότι αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται όντως τη θεραπεία και θα μπορούσαμε να δουλέψουμε σαν μια ομάδα να βοηθήσουμε. Αυτή είναι μια βασική αρχή της ιατρικής. Δηλαδή, πολύ σπάνια πλέον αναλαμβάνει ένας γιατρός, ενώ γιατρός μίας ειδικότητας, την θεραπεία ενός συνανθρώπου μας που παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Και για την ασφάλειά του και του ίδιου του ανθρώπου, ναι, του, και τις πιο πολλές φορές βλέπουμε μια συνεργασία διαφόρων θεραπευτών. Έτσι, είτε εμείς ιατρών ή καλή ώρα τώρα και μουσικοθεραπευτών. Πριν να προχωρήσουμε στα θέματα που θα αναπτύξουμε, να πούμε ότι η εκπομπή μεταδίδεται ζωντανά και έτσι αν κάποιος από τους ακροατές ή ακροάτριες θέλει να υποβάλουν κάποιο ερώτημα στον φιλοξενούμενό μας, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο τηλέφωνο του σταθμού μας 25 820 777. Είχα σκοπό σήμερα να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για την σχέση της μουσικοθεραπείας και της εγκυμοσύνης ή τούτο και του. Αλλά πριν να πάμε σε αυτό, σε παρακαλώ, πού μπορεί σήμερα να εφαρμοστεί η μουσικοθεραπεία?
Είπα σε άλλους τομείς. Η μουσικοθεραπεία έχει, όπως είπαμε, λόγω της ανοιχτής γλώσσας επικοινωνίας και ότι μπορεί να είναι και μια μη λεκτική θεραπεία, και αυτό είναι ένα πολύ υποβοηθητικό, ότι δεν χρειάζεται κάποιος να μιλά για να μπορεί να λάβει μέρος της θεραπείας, ούτε και να γνωρίζει μουσικά όργανα. Και αυτό είναι ένα πάλι θετικό κομμάτι της μουσικοθεραπείας, ότι χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερες γνώσεις, μπορεί να μπει κάποιος ασθενής και να κάνει μια θεραπεία, είτε ατομική είτε ομαδική. Πού μπορούμε να τη βρούμε? Μπορούμε να τη βρούμε να ασχολείται με άτομα με ψυχικές διαταραχές, άτομα που διακατέχονται από άγχος, στρες, από διάφορες διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές ή συναισθηματικές και συμπεριφοριστικές δυσκολίες, σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, νευρολογικές παθήσεις, χρόνιες παθήσεις, όπως νευρολογικά προβλήματα. Σε άτομα που έχουν, ας πούμε, πάθει ένα εγκεφαλικό που λέμε, δηλαδή έχουν ακόμα και παραλύσεις. Η αντίληψη είναι εκεί, αλλά δεν μπορούν να έχουν την κινησιακή αντίδραση. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτός ο τρόπος. Όταν έρχεσαι σε επαφή με άτομα που μέσα τους νιώθεις ότι λειτουργεί ένας ολόκληρος κόσμος και δυσκολεύονται να εκφραστούν. Υπάρχουν διάφορα μουσικά όργανα, τόσο ηλεκτρονικά, γιατί πλέον ένα πολύ θετικό προνόμιο που έχουμε είναι να υπάρχει η χρήση της τεχνολογίας. Μουσικής ή και ιατρικής ακόμα τεχνολογίας. Και ιατρικής, και αυτό είναι ένα μεγάλο ενδιαφέρον κεφάλαιο που θα ήταν, που είναι ωραίο να το πούμε και μετά, ότι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης πώς μπορείς να βλέπεις αποτελέσματα Πάλι πριν να πάμε στην εγκυμοσύνη. Όχι, θα μείνω πίσω. Μιλούσαμε, ας πούμε, για τον άνθρωπο που έχει πάθει ένα εγκεφαλικό και έχει μια παράλυση, που πολλές φορές δεν του πιάνουμε το χέρι και νιώθει καλύτερα. Έχετε δοκιμάσει σε αυτόν τον άνθρωπο να του δώσετε κάποια ιδιαίτερη θεραπευτικά μουσικά ακούσματα? Βλέπεις πολλά από τα μάτια των ασθενών. Και έτσι αυτό μας βοηθά πολλές φορές όταν δουλεύουμε με άτομα με τέτοια προβλήματα, να καταλάβουμε αν κάτι που κάνουμε τους αρέσει ή όχι. Έτσι με τα μάτια παίρνουμε μια άποψη του πώς προχωράμε. Υπάρχουν μουσικά όργανα τα οποία δουλεύουν με την ανίχνευση του χεριού. Πόσο κοντά ή πόσο μακριά είναι το χέρι από το μουσικό όργανο. Και έτσι με πολύ μικρές κινήσεις οι ασθενείς μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους μουσική. Επίσης υπάρχουν... τι εννοείς ότι... Μπορεί ένας ασθενής να κινά μόνο το μικρό του δάχτυλο. Μάλιστα, και με ηλεκτρονικό τρόπο μεταφέρονται οι κινήσεις του χεριού, ας πούμε, μέσα στον υπολογιστή. Μάλιστα. Και δημιουργούν μουσική. Και με το άκουσμα ο ασθενής, ο θεραπευόμενος που έρχεται να κάνει, σιγά σιγά ξεκινά και δημιουργά τη δική του μουσική με μόνο αυτές τις μικρές κινήσεις. Είναι πολύ εντυπωσιακό το πραγματικά. Δηλαδή, είναι ένας τρόπος, έτσι, έκφρασης, εκδήλωσης. Ακριβώς. Και αυτό που είναι σημαντικό, ότι εκείνη τη στιγμή δεν θα δημιουργήσουν απλά έναν απλό ήχο. Υπάρχουν μηχανήματα πλέον, τεχνολογίας, που μπορεί να δημιουργήσει ολόκληρη μουσική μόνο με το κούνημα ενός μικρού δαχτύλου. Και αυτό ειδικά όταν το μυαλό δουλεύει κανονικά. Ναι, μα αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι ότι δεν θα ικανοποιηθεί με το αν του βάλω μόνο την κιθάρα και παίξει μία χορδή. Γιατί ίσως νιώσει και μειονεκτικά εκείνη τη στιγμή, ότι ένα άτομο που μπορούσε και έκανε τόσα πράγματα, τώρα μπορεί να παίξει μόνο εκείνη τη χορδή. Του δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσει και να μεγαλουργήσει μουσικά εκείνη τη στιγμή. Με εντυπωσιάζει κάθε φορά που μιλούμε, αλλά και τώρα συνειδητοποιώ το εξής. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος που έχει την σωματική πλέον αναπηρία, έτσι, πώς μπορεί
να δημιουργήσει. Είναι κάτι που εμείς που δεν έχουμε σωματική αναπηρία, δεν το κάνουμε. Και... έτσι δεν είναι. Ναι, και είναι ιδιαίτερο ότι δεν, δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε κιόλας αν δεν έρθουμε σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, και εμένα το μυαλό μου 10 χρόνια πίσω, αν έβλεπα ένα άτομο που είχε, που είχε περάσει έναν κεφαλικό και ίσως δεν κινείται ή έχει ένα πρόβλημα, του δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα πλέον και είναι σε ένα καροτσάκι, σε ένα πυρικό καροτσάκι, έχει πολύ μικρές κινήσεις, ενώ και το μυαλό του δουλεύει, λειτουργεί, και ναι, λειτουργεί και είναι αρκετά λειτουργήσιμο, να δεν θα σκεφτούμε ποτέ ότι αυτό το άνθρωπος ίσως έχει την ανάγκη να δημιουργήσει. Εμπειρικά μαθαίνεις νομίζω κάποια πράγματα. Σίγουρα όλοι μας, ναι. Στο κάτω-κάτω αυτό είναι και ένας τρόπος της εξέλιξης της επιστήμης, η εμπειρία. Σίγουρα. Συσσωρευμένη πείρα και οι εμπειρίες που έχουμε. Μια και μιλούμε για το θέμα αυτό με τα, εγκεφαλικά, έχετε ασχολείστε, εφαρμόζετε τη μουσικοθεραπεία σε αυτά τα θέματα? Είναι γνωστό, ας πούμε, να ζητείτε αυτή η θεραπεία? Η μουσικοθεραπεία πλέον άρχισε και αναζητείται. Μπράβο. Βλέπω ότι συνεχώς με μικρά βήματα ανοίγονται μικρές πορτούλες τη χώρα μας και αυτό είναι ένα πολύ θετικό βήμα, αλλά αυτό πάλι εξαρτάται από τους ίδιους τους μουσικοθεραπευτές, το προωθώντας τη δουλειά τους, έτσι, βγαίνοντας έξω, μιλώντας. Είναι κάτι που συζητώ και με τους νέους θεραπευτές που έρχονται Κύπρο και λένε «μα δεν μας ανοίγονται πόρτες». Και τους λέω, δείχνετε τη δουλειά σας, μιλάτε για τη δουλειά σας, γράφετε για τη δουλειά σας, βγήκατε έξω σε τηλεοράσεις, στα ράδια, να μιλήσετε, να σας γνωρίσει ο κόσμος, να μάθετε τι κάνετε για να σας ανοιχτούν οι πόρτες. Έτσι είναι, αν δεν ξέρεις κάτι πώς θα το ζητήσεις? Και εγώ όταν ήρθα Κύπρο, όταν ξεκίνησα, ξεκίνησα με πολύ εθελοντισμό, μιλώντας στις τηλεοράσεις, μιλώντας στα ραδιόφωνα και βγαίνοντας με μικρά βηματάκια και κάνοντας κάποιες θεραπείες σε κάποιο χώρο, κάποιες άλλες θεραπείες σε άλλο χώρο και γνώριζαν σιγά σιγά τη δουλειά μου και σιγά σιγά... Βλέπεις ότι με πολλή δουλειά, με φιλοτιμία και με κόπο που γίνονται όλα αυτά, έτσι κερδίζονται. Αλλά χάρηκα που μου έχεις πει ότι τώρα, εδώ και ένα χρόνο περίπου, είσαι στο Πανεπιστήμιο το Ευρωπαϊκό. Ξεκινήσαμε σαν ειδικός φέτος, επιστημονικός συνεργάτης. Φέτος έγιναν οι διαδικασίες, έγιναν interviews και διάφοροι μουσικοθεραπευτές έβαλαν τη δική τους στίγμα για να βγουν μπροστά και φέτος ξεκίνησε αυτός το νέο μάθημα, γιατί είναι μάθημα που περιέχεται στις μουσικές σπουδές. Και είναι η πρώτη φορά που υπάρχει στην Κύπρο και είναι μεγάλο πράγμα για εμάς τους μουσικοθεραπευτές πλέον. Είναι η αναγνώριση του κλάδου μας. Και δεύτερο, η γνωριμία του αντικειμένου τούτου στον κόσμο. Ακριβώς. Δηλαδή, οι νέοι πλέον έχουν την ευχέρεια να γνωρίζουν αυτό τον κλάδο και όχι απλά επιφανειακά, γιατί μέσα από το μάθημα που γίνεται γνωρίζουν και εμπειρικά, έρχονται και παρακολουθούν θεραπείες, μαθαίνουν τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούν τη μουσική κατά τη διάρκεια της θεραπείας, γνωρίζουν τη ψυχολογία της μουσικής που χρησιμοποιούν οι μουσικοθεραπευτές, γιατί η μουσικοθεραπεία δεν είναι απλά μουσική αλλά είναι χρήση της ψυχολογίας μέσω της μουσικής, της ιατρικής πολλές φορές, μέσω της μουσικής. Έτσι είναι πολύ σημαντικό και έτσι μέσα από αυτά τα μαθήματα, είναι περίπου 13-14 μαθήματα τρίωρα, μαθαίνουν σε μεγάλο βαθμό το τι είναι η μουσικοθεραπεία, έρχονται να παρουσιάσουν οι ίδιοι. Πρόσφατα είχαμε και τις παρουσιάσεις των φοιτητών και βλέπω πόσο είναι άτομα, πρώτα, οι φοιτητές είναι άτομα που έχουν ειδικές μουσικές σπουδές ή όχι? Είναι μουσικές σπουδές, σπουδάζουν μουσική. Μάλιστα. Και είναι στον τέταρτο χρόνο, συνήθως είναι τελειόφοιτοι και είναι ένα μάθημα επιλογής τους και ένιωσα όταν κάναν τις παρουσιάσεις τους πόσο κόπο και μόχθο έβαλαν
να μάθουν ο καθένας το δικό τους κομμάτι, το οποίο αποφάσισαν ότι θέλουν να ασχοληθούν για να παρουσιάσουν. Ναι. Και είδαμε πώς είναι αγάπη, βγήκαν και έκαναν τη δική τους παρουσίαση προς τη μουσικοθεραπεία. Και ξέρεις, και πάντα μαθαίνεις και εσύ κάτι καινούριο. Όταν παρουσιάζει κάποιος κάτι και γνωρίζεις και εσύ κάτι περισσότερο. Και αυτό μου έκανε να χαρώ, ότι μου έδωσαν καινούργιες πληροφορίες να επεξεργαστώ. Τους έδωσες πληροφορίες και πήρες πληροφορίες, ερεθίσματα δηλαδή. Ακριβώς, ερεθίσματα για να προχωρήσεις παρακάτω. Για να γνωρίσω κι εγώ. Πάρα πολύ ωραία. Πώς βλέπεις, υπάρχει πιο μεγάλο ενδιαφέρον τώρα για να ασχοληθεί κανείς με τη μουσικοθεραπεία, ή πώς βλέπεις τα πράγματα στην Κύπρο? Βλέπω ότι συνεχώς όλο και περισσότερα παιδιά έρχονται και ρωτάνε για τη μουσικοθεραπεία. Πού να σπουδάσουν, ποια τα διαβήματα, ποιες ίσως είναι οι εμπειρίες που χρειάζονται να έχουν για να πάνε στις σπουδές, πού μπορούν να εργοδοτηθούν. Και αυτό είναι το μεγάλο. Αυτό εδώ είναι κάτι το... που απασχολεί όλους. Ναι, είναι κάτι που απασχολεί πολλούς, και με μεγάλη χαρά βοηθάω όσο μπορώ όποιον με ρωτήσει, γιατί όπως εγώ ρώτησα όταν ήθελα να κάνω τις δικές μου σπουδές, είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι νέοι. Άρα, ποια είναι τα μηνύματα προς έναν νέο που, που ασχολείται πλέον με τη μουσική και θέλει ίσως να ασχοληθεί και με τη μουσικοθεραπεία? Ποια είναι τα μηνύματα για τις σπουδές? Υπάρχουν χώρες και τόποι που μπορεί να σπουδάσει, έτσι είναι? Ναι. Και ποιες οι δυνατότητες για επαγγελματική πλέον αποκατάσταση? Τι θα του λέγες? Το πρώτο πράγμα που έχει να κάνει είναι να έρθει να κάνει κάποιον εθελοντισμό σε διάφορα ιδρύματα. Να γνωρίσει τι σημαίνει να είσαι θεραπευτής. Όχι μουσικοθεραπευτής υποχρεωτικά, αλλά θεραπευτής. Ούτως ώστε να γνωρίζει σε τι περιβάλλον θα πρέπει να δουλέψει. Γιατί πρέπει να δεις τις δυνατότητες σου, αν όντως μπορείς να αντέξεις το χώρο αυτό εργασίας. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ο κάθε θεραπευτής βρίσκεται και κάτω από τον επηρεασμό του θεραπευομένου. Και πολλές φορές δεν αντέχει κανείς αυτόν το βάρος, είναι τεράστια ευθύνη, και δεν μπορεί να μην επηρεαστείς από αυτό που έχεις απέναντί σου. Πολλές φορές καταραίει κανείς. Να πω ένα παράδειγμα, ότι όταν ήμουν στην Αγγλία, όταν έκανα τις σπουδές μου, έκανα εθελοντισμό σε μια κλειστή ψυχιατρική μονάδα στο Cambridge, και είμαστε δύο φίλοι οι οποίοι θέλαμε που σκεφτόμαστε για να κάνουμε τις σπουδές μας στη μουσικοθεραπεία, και πρέπει να κάνουμε εθελοντισμό πρώτα, να έχουμε κάποιες ώρες εθελοντισμού για να μας δεχτούν για τα interviews. Και όταν μπήκαμε στη μονάδα, αυτόν το άτομο ένιωσε τόσο άβολα εκεί, πιάστηκε από πάνω μου, και από την ώρα που πήγαμε μέχρι την ώρα που φύγαμε, αυτόν το άτομο δεν μπορούσε να εκφραστεί, δεν μπορούσε να νιώσει άνετα, και μέσα από διάφορες εμπειρίες που είχε, να αποφάσισε ότι δεν είναι ο κλάδος αυτός για αυτό. Δεν μπορεί να συνεχίσει, δεν θα μπορούσε να δουλεύει όλη του τη ζωή με τη μουσικοθεραπεία, γιατί απλά και μόνο ότι δεν μπορούσε να νιώσει άνετα. Και αν εσύ σαν θεραπευτής, οποιοδήποτε, δεν νιώθει άνετα, θα είναι πολύ δύσκολο όλη σου τη ζωή, το επάγγελμά σου να είναι γύρω. Δεν είναι αυτό μόνο που θα δώσεις και θα γίνεται αποδεκτό από τον άλλο, αλλά και είναι το τι παίρνεις. Και ναι, όπως έχουμε πει και προηγουμένως, εάν δεν αναπαύεσαι σε αυτό που κάνεις, με αυτό που κάνεις, και όταν λέμε αναπαύεσαι, εννοούμε ότι πηγαίνεις δουλειά και χαίρεσαι. Σε τελευταία ανάση χαίρεσαι. Και λες, προσδοκάς να πας. Θέλεις να πας, ναι. Να πας στον χώρο εκεί. Είναι μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο αυτό να ξυπνάς. Μπορείς να ξυπνάς το πρωί και να λες. Και δική σου ψυχαγωγία. Θα πάω δουλειά. Είναι ψυχαγωγία. Και να χαίρεσαι ότι σήμερα πάω δουλειά. Αλλιώς δεν θα αποδώσεις καλά. Ναι. Είπαμε έτσι το ένα. Ναι, βέβαια. Ναι.
Όχι, όχι, πέστε, πέστε. Ο στόχος μας ήταν σήμερα να μιλούσαμε για την... και θα μιλήσουμε. Μουσικοθεραπεία. Έχουμε, βλέπω... και την εγκυμοσύνη. Να τελειώσω αυτό που μου πες και μπαίνουμε απευθεία στη μουσικοθεραπεία και εγκυμοσύνη. Η πρώτη ερώτηση ήταν τι πρέπει να γνωρίζει. Μάλιστα. Και το θέμα αποκατάστασης. Ναι. Επίσης, υπάρχουν σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο, επί το πλείστον είναι μεταπτυχιακές σπουδές. Βασικές σπουδές που μπορεί να πάρει κανείς. Πρώτες σπουδές υπάρχουν στην Αμερική. Ως επί το πλείστον ξεκίνησαν πρόσφατα στη Γερμανία. Υπάρχει και στη Γερμανία πρώτες σπουδές. Αυτές είναι σίγουρα οι δύο χώρες που υπάρχουν οι πρώτες στην σπουδές. Ελλάδα που είναι έτσι. Όχι, η Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα μουσικοθεραπείας, αλλά δεν είναι αναγνωρισμένες σπουδές μουσικοθεραπευτή. Υπάρχουν κάποιες. Πώς να το πω, κάποιες ειδικεύσεις μουσικοθεραπευτών ή κάποια. Υπάρχει το GIM στην Ελλάδα, το οποίο πρόσφατα γίνεται και Κύπρο η εκπαίδευση, αλλά δεν... Τι είναι το GIM? Το GIM είναι, ονομάζεται Guided Imaginary Music Therapy. Είναι μια ειδική προσέγγιση προς τη μουσικοθεραπεία. Δεν είναι υποχρεωτικό κάποιος να είναι μουσικοθεραπευτής για να είναι θεραπευτής του GIM. Είναι περίπου 3 χρόνια αυτή η ειδίκευση για να κάνει κάποιος. Αλλά δεν τελειώνεις καταρτισμένος μουσικοθεραπευτής. Δηλαδή θα μπορείς να κάνεις τις θεραπείες του GIM, αλλά όχι μουσικοθεραπεία ως έχει. Όπως είπα, υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο, σαν μεταπτυχιακό όμως. Σαν μεταπτυχιακό, βεβαίως. Μπορεί κάποιος να είναι στην Κύπρο. Δεν θέλω να πω, υπάρχει και ένα πολύπλοκο σύστημα ότι στην Κύπρο για να μπει στις λίστες της κυβέρνησης δεν σε δέχονται σαν μουσικό πρωτοπτυχίο και δεύτερο μουσικοθεραπευτό του μουσικοθεραπευτή, και αυτό υπάρχει τώρα μία συζήτηση μεταξύ μας των μουσικών πρώτα και μετά μουσικοθεραπευτών στο μεταπτυχιακό, το πώς το προχωράμε αυτό, γιατί στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Σε περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες σε δέχονται σαν μουσικοθεραπευτή, ενώ στην Κύπρο υπάρχουν κάποια παρακλάδια που χρειάζονται δουλειά. Μερίδιο ευθύνης φέρετε και εσείς. Δηλαδή, τώρα αν... πάμε στα δικαστήρια. Θα πάμε στα δικαστήρια με την κυβέρνηση. Ετοιμαζόμαστε σαν μουσικοθεραπευτές. Και τι ζητάτε από το δικαστήριο? Αναγνώριση του μεταπτυχιακού μας, για το λόγο ότι... Της ειδικότητας δηλαδή. Της ειδικότητας, γιατί σου λένε μα το πρώτο σου πτυχίο είναι μουσικός και δεν μπορεί να είσαι δάσκαλος μουσικοθεραπείας. Μα δεν είμαι δάσκαλος μουσικοθεραπείας. Είμαι μουσικοθεραπευτής. Δηλαδή διεκδικάτε τι, το να μπείτε μέσα στα σχολεία? Οι μουσικοθεραπευτές είναι ήδη στα ειδικά σχολεία. Υπάρχουν μουσικοθεραπευτές που δουλεύουν σε ειδικά σχολεία. Αναγνωρισμένο αυτό. Βεβαίως. Και θέλω να μπείτε στα... Όχι, εμείς όμως κάποιοι υπάρχουν μουσικοθεραπευτές που τελειώνουν το πτυχίο τους μουσικοθεραπείας και μετά κάνουν το... μπορεί να κάνουν ένα μεταπτυχιακό ή όχι. Υπάρχουν άλλοι που τελειώσαν ένα πτυχίο μουσικής και κάνουν το μάστερ τους στη μουσικοθεραπεία, που είναι 2 χρόνια αναγνωρισμένο μάστερ από την Ευρώπη. Και μας λένε ότι εμείς που κάναμε το πτυχίο μουσικοθεραπευτή, το πτυχίο του μουσικού και το μάστερ του μουσικοθεραπευτή, δεν μπορούμε να μπούμε στη λίστα που μπήκαν οι μουσικοθεραπευτές. Για να διδάξετε στα σχολεία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι λένε ότι μα πώς θα είσαι δάσκαλος μουσικοθεραπείας. Μα δεν είμαστε δάσκαλοι εμείς. Εμείς είμαστε μουσικοθεραπευτές και παρέχουμε θεραπεία, όχι μάθημα. Εγώ θα σου δώσω μια άλλη κατεύθυνση. Που πιστεύω εκεί έχετε να προσφέρετε εξίσου πολλά. Εδώ έχουμε τα νοσοκομεία. Έχουμε τη μάζα των ασθενών. Εκεί πρέπει να στοχεύσετε. Εκεί θα βοηθήσεις. Είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό. Γιατί είχα επαφές με νοσοκομεία. Ναι, άκου να δεις. Όπως μου μίλησες για τον εθελοντισμό που υπάρχει έξω αλλά και εδώ, ίσως θα πρέπει να γνωρίσουμε αυτό το συσσαγωγικά φρούτο ή γλυκό. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση ένας οποιοσδήποτε ασθενής με μια σωστή μουσικοθεραπευτική προσέγγιση να μην έχει θετική ανταπόκριση και αντίδραση. Τώρα λοιπόν, άμα το δει ο άλλος, όχι υποχρεωτικά ο γιατρός, αλλά ο συγγενής όταν το δει αυτό το πράγμα, θα έρθει και θα το ζητήσει.
Και ο συγγενής που είναι υγιής είναι ο αυριανός ασθενής. Και έτσι γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει ειλικρινά να προσεγγίσετε αυτούς που έχουν τη μεγίστη ανάγκη. Βέβαια, όλοι έχουμε ανάγκη μουσικοθεραπείας μεταξύ μας, σε κάποιες ανάλογες των φάσεων της ζωής μας, αλλά αυτοί που έχουν κατεξοχήν ανάγκη είναι οι βαριά ασθενείς. Όχι υποχρεωτικά μόνο οι ψυχικά πάσχοντες, αλλά όλοι οι ασθενείς. Είναι ενδιαφέρον, γιατί όσες φορές κάνω μουσικοθεραπεία στα νοσοκομεία, με βλέπουν πάντα περίεργα. Γιατί βλέπεις ένα άτομο που μπαίνει στο νοσοκομείο και συνήθως όσοι μπαίνουν στα νοσοκομεία. Με άσπρη μπλούζα, έτσι. Κάποιο πρόβλημα έχει κάποιος. Για να πάει στο νοσοκομείο, όπως και να έχει, συνήθως κάποιο πρόβλημα έχει. Και βλέπεις ένα με όργανα και κρατάει και μπαίνει μέσα στο ασθενή και με βλέπουν. Τι κάνει αυτό. Χωρίς λαβίδες και ψαλίδια. Τι κάνει αυτό με τόσα όργανα. Και όταν ξεκινάω να παίζω μουσική, νομίζω είναι οι μόνες στιγμές στο νοσοκομείο που βλέπω τόσους νοσηλευτές να περνάνε από ένα δωμάτιο την ίδια στιγμή να λέξουν ένα ασθενή. Έρχονται όλοι για να παρακολουθήσουν και να δουν πώς βοηθάμε. Ποιες είναι οι εμπειρίες που απεκόμισες? Δεν είχες θετικότητα διαταγόμιση? Είναι πολύ θετικές οι εμπειρίες και είναι πολύ θετικά τα αποτελέσματα που ακούω από τους ανθρώπους. Αλλά το θέμα να ανοιχτεί μια θέση ή όχι είναι... Η θέση θα ανοιχτεί μόνο όταν γνωρίσεις το αντικείμενο και δεις ότι πράγματι έχει πολύ θετικά αποτελέσματα. Γιατί ας μην ξεχνούμε, υπάρχει ο κρατικός τομέας, υπάρχει και ο ιδιωτικός τομέας που είναι σίγουρα πιο ευέλικτος. Οι πλήστοι μουσικοθεραπευτές αυτή τη στιγμή, όπως και εγώ, είμαστε στον ιδιωτικό τομέα. Και με αυτόν τον τρόπο... Ενώ ιδιωτικό... νοσηλευτικό τομέα, αυτό εννοούσε. Να αφιερωθούμε στα νοσοκομεία. Και έτσι θα ξεκινήσει. Και όλα όσα γίνονται, ειλικρινά, τα πιο πολλά βήματα πάνω στην ιατρική, είτε αφορά διάγνωση είτε θεραπεία, ξεκινά πρώτα από τον ιδιωτικό τομέα. Θα το κρατήσω αυτό που λες και θα το έχω υπόψη, γιατρέ μου. Έτσι είναι. Για να το πάρω μπρος. Okay, θα χαρώ πάρα πολύ. Ξέρω πόσο προοδευτικός είσαι και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αν στοχεύσεις κάπου θα το πετύχεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα στα καθημάς, τα οποία σχεδόν... Στα καθημάς, βεβαίως. Λοιπόν, πράγματι, μουσικοθεραπεία και εγκυμοσύνη πρώτα απ' όλα και μετά το κετός. Τι έχεις να μας πεις? Η εγκυμοσύνη είναι μια πολύ όμορφη περίοδος για... την κάθε γυναίκα, ναι, όλο χαρά, ενθουσιασμό. Και τον πατέρα, έτσι. Και τον πατέρα, βεβαίως. Μιλώ για τη γυναίκα, γιατί ως επιτοπλίστο είναι η κοπέλα που έχει τις σωματικές και περισσότερο ψυχολογικές αλλαγές, που φυσικά επηρεάζουν και τον πατέρα και τον άντρα. Αλλά είναι μια περίοδος με πάρα πολλές αλλαγές. Είναι μια περίοδος που η γυναίκα χρειάζεται υποστήριξη. Είναι μια περίοδος που η γυναίκα χρειάζεται να περάσει ένα μεταβατικό στάδιο, νιώθοντας άνετα και προσπαθώντας να είναι όσο πιο ήρεμη, όσο πιο χαρούμενη, γιατί όλα αυτά μεταφέρονται. Δηλαδή είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη η όλη διαδικασία, σύλληψη, εγκυμοσύνη, το κετός. Και λες να θέλει ηρεμία για να προσαρμόζεται στις συνεχείς, αλματώδεις όμως, αλλαγές που γίνονται μέσα της. Σίγουρα. Φαντάζομαι ότι από έναν κύτταρο, από δύο κύτταρα και από έναν κύτταρο που θα βρεθεί σαν έμβριο, μέσα σε 9 μήνες, που λέει ο λόγος, θα γίνει ένας τέλειος άνθρωπος, το έμβριο. Και εσείς πρέπει να το βλέπετε και πολύ περισσότερο. Το βλέπω και πάντα με θαυμασμό. Και λέμε ότι το έμβριο είναι ένα, σε εισαγωγικά, πολύ καλό και καλοδεχούμενο παράσιτο. Έτσι, καλοδεχούμενο παράσιτο. Μπαίνει μέσα στον ορεινό της μάμας, της μητέρας. Και όπως λένε, η σύγχρονη ηλεκτρονική επαναπρογραμματίζει
πώς το λέτε, των ειδικών της δίσκων, των hard disk, λέω, το σκληρό δίσκο. Το σκληρό δίσκο. Βεβαίως, την επαναπρογραμματίζει. Σίγουρα. Προς όφελός του. Είναι μια περίοδος που μια γυναίκα, μητέρα, μπαίνει σε ένα νέο πρόγραμμα, θέλοντας και μη. Το σώμα πλέον δεν αντέχει όσο, δεν είναι, έχει τις ίδιες δυνάμεις. Μεγάλη δοκιμασία. Είναι μεγάλη δοκιμασία. Ψυχοσωματική δοκιμασία. Ψυχοσωματική δοκιμασία. Και η μουσικοθεραπεία ως προς τη μητέρα έρχεται να προσπαθήσει να στηρίξει, να τη βοηθήσει να νιώσει ψυχολογικά πιο καλά, να το πω έτσι. Τι επιδιώκετε, επιδιώκετε την ηρεμία, τη γαλήνη που θα της επιφέρετε, ή και τη χαρά, ή πώς? Πού στοχεύετε σαν μουσικοθεραπευτές? Μπορεί να έχει να στοχεύσει τη χαλάρωση, το να τη φορτίσει θετικά, να μειώσει το άγχος της και να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή της, γιατί πολλές φορές χάνει την αυτοπεποίθησή της, λένε μα έβαλα κιλά, μα πλέον δεν είμαι τόσο όμορφη, μα μπορεί να ακούσεις πολλά. Τα ακούμε αυτά. Τα ακούτε αυτά. Και αυτό έχει να κάνει περισσότερο με τις ψυχοσωματικές αλλαγές που γίνονται, παρά με το ότι όντως νιώθει περισσότερες φορές αυτό το πράγμα στα αλήθεια. Επίσης όμως δεν στοχεύει μόνο εκεί η μουσικοθεραπεία, μπορεί να πάει και πιο βαθιά, γιατί με τη μουσική και το τραγούδι δουλεύεται το διάφραγμα της γυναίκας, το οποίο κατά τη διάρκεια του τοκετού βοηθά στην ομαλή έκφαση του τοκετού, όταν δουλεύεται το διάφραγμα. Και κατά διάρκεια συγκεμοσύνης, έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, εάν δουλεύοντας, ας πούμε, την μουσική μάθει να αναπνέει σωστά, οξυγονώνεται καλύτερα. Ακριβώς. Και λειτουργεί σαν οργανισμός καλύτερα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Επίσης, με τη μουσική, ίσως και μια πιο χορευτική μουσική, γίνεται η παραγωγή των ενδορφινών, που δουν χαλαρωτικά στο σώμα. Που έχω πει κι άλλες φορές ότι είναι ένα πραγματικά θείο δώρο. Ακριβώς. Που έχει δοθεί σε όλους τους προβληματισμένους, πονεμένους κλπ. Κλπ. Και είναι βάλσαμο. Και βοηθά κατά τη διάρκεια του τοκετού επίσης, ότι με την μουσική τα ερεθίσματα αυξάνουν, είπαμε, την έκθεση των εδορφινών, και μπορεί, τουλάχιστον στο εξωτερικό γίνεται περισσότερο αυτό, βοηθά στη χορήγηση λιγότερων ηρεμιστικών κατά τη διάρκεια του τοκετού. Η χρήση της φωνής, η σωστή χρήση της φωνής κατά τη διάρκεια του τοκετού, βοηθά το ίδιο το έμβριο να νιώσει πιο άνετα. Πες μας και την επίδραση της μουσικής ή μουσικοθεραπείας πάνω στο έμβριο. Και αυτό γιατί είναι... ξεχάσαμε το ευγενές αγαπητό παράσιτο. Γενικά το έμβριο έρχεται σε επαφή με τη φωνή της μητέρας του. Να μην πω για τα πρώτα ακουστικά ερεθίσματα που υπάρχουν στην ενδομήτρια ζωή, είναι πάρα πολλά, γιατί ξεκινούμε από τις ηχητικές δονήσεις που γίνονται μέσω του αμνιακού υγρού στο έμβριο. Υπάρχουν οι αγκιακοί και οι εντερικοί ήχοι, ο παλμός της καρδίας και η αναπνοή της. Και αυτό είναι που λένε πολλές φορές ότι και η κλασική μουσική βοηθά πάρα πολύ. Αλλά εδώ θα βάλω και έτσι εισαγωγικά. Εισαγωγικά, γιατί η μουσική που βοηθά περισσότερο είναι η μουσική που αρέσκει στη μητέρα. Γιατί αν η μουσική δεν αρέσκει στη μητέρα, αυτό μεταφέρεται και στο παιδί. Έτσι, δεν θα χρησιμοποιήσω ποτέ μια μουσική η οποία πιστεύω σαν μουσικοθεραπευτής θα ήταν καλή απευθείας στη μητέρα,
θέλοντας ότι της ίδιας δεν της αρέσει. Γιατί αυτό που νιώθει η μητέρα μεταφέρεται στο παιδί. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λες. Μα δεν είναι όλα τα χάπια, δεν είναι για όλους τους ανθρώπους, δεν είναι έτσι? Και ο θεραπευτής, ο οποιοσδήποτε θεραπευτής, θα επιλέξει τα χάπια, τα αντιβιωτικά, τα φάρμακα γενικά που ταιριάζουν στον κάθε άνθρωπο αναλόγως του και ποιος είναι μπροστά του. Σίγουρα. Μουσική, και βλέπεις όμως έναν πολύ ενδιαφέρον, μια πολύ ενδιαφέρον έρευνα που έγινε, ότι όταν ένα μωρό γεννήθηκε ένιωθε πάντα πιο άνετο όταν το κεφάλι του ήταν στην αριστερή πλευρά της μητέρας. Και έγιναν πολλές έρευνες σε αυτό το θέμα. Και ποιος ήταν ο σκοπός? Το μωρό ένιωθε την καρδία της μητέρας. Και ακούγοντας αυτούς τους παλμούς, τους γνώριμους παλμούς, ένιωθε άνετα. Πες μας τώρα την άποψή σου σαν μουσικοθεραπευτής. Εμείς οι γυναικολόγοι έχουμε ήδη ανάποψη επί του θέματος. Αλλά είναι σωστό κανείς να μιλά στο μωρό? Στο έμβριο εννοώ. Είναι πολύ σημαντικό. Ή αυτό που λέω, να κουμπά το χέρι ο πατέρας στην κοιλιά της μαμάς. Αυτό ή, να μιλά. Το να ακουμπάς έχει να κάνει περισσότερο ευχαριστιέται ο ίδιος, αλλά με την εμπειρία του ανθρώπου την οποία ακουμπά, ναι. Γιατί θα νιώσει ίσως το παιδί. Μπράβο. Περιμένει να νιώσει τα χτυπήματα. Αλλά για το μωρό άμεσα? Για το μωρό άμεσα είναι η ομιλία. Είναι, έτσι, το είχα και εδώ έτσι, τι πρέπει να γνωρίζετε, ότι μην περιμένετε να γεννηθεί το μωρό σας για να ακούσετε τη φωνή σας. Πάρα το μωρό σημαντικό, νιώθει άνετα πάρα πολύ και αναγνωρίζει έναν έμβριο, θα αναγνωρίσει τη μητρική φωνή από τη φωνή κάποιου άλλου, κάποιας άλλης γυναίκας. Οπότε και την πατρική φωνή, αν ο πατέρας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μιλά στο μωράκι. Μιλάμε στο μωρό. Τα μωρά νιώθουν άνετα με νανουρίσματα, με παραμύθια. Όσο περισσότερο μπορεί κάποιος να μιλά στο μωρό του, και ειδικά από την 26η εβδομάδα, και αυτό που το μωρό που οριμάζουν πιο πολύ τα ακουστικά. Τα ακουστικά, μπράβο. Φυσικά δεν λέμε και πιο πριν, γιατί. Από τις 20 εβδομάδες. Ναι. Από τις 20 εβδομάδες. Αλλά επίσης είναι καλά και βλέπει κανείς ότι τα ακούσματα που είχε η μαμά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, όταν γεννηθεί το μωρό και τα ακούσει, πάλι ικανοποιούν το μωράκι, δεν είναι έτσι? Είναι γνώριμα. Και σε αυτό έγιναν πάρα πολλές έρευνες, ειδικά στην Αμερική, ως επί το πλήστο γίνονται πάρα πολλές έρευνες, αλλά και τώρα στη Γερμανία γίνονται όλο και περισσότερες έρευνες σχετικά και με τη πόσο συναισθηματικά έξυπνα είναι τα μωρά, αλλά και πόσο θυμούνται μουσική την οποία άκουγαν όταν ήταν μέσα στην ενδομήτρια ζωή. Στην ενδομήτρια τους ζωή, και βλέπουν, όταν διάβασα για κάποιες έρευνες, ότι έβαζαν μουσικές νεογέννητα και έβλεπαν πώς ανταποκρινόταν στη μουσική. Και αυτό, σε επιτοπλίστον στα παιδιά, έχει να κάνει με την κίνηση που βλέπεις, και έβλεπαν τη χαρά και την κίνηση που ένιωθε το παιδί με την οικία μουσική, την οποία χρησιμοποιούσαν κατά την ενδομήτρια του ζωή. Με συγκινείς με αυτά που λες, και να μου επιτρέψεις να βάλω έτσι μια παρένθεση, να πεταχτώ σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα αναφορικά με τα μωρά. Που ξέρεις ότι κατά νόμο τα μωρά δεν θεωρούνται πρόσωπα, δεν έχουν νομική οντότητα. Κατά νόμο, βάσει και του νόμου της Κύπρου, τα άτομα αυτά δεν είναι πρόσωπα, δεν είναι νομικά πρόσωπα, δεν έχουν δικαιώματα δηλαδή. Να αποφασίζουν για τον εαυτό τους κάπου. Τίποτα. Αλλά βλέπει κανείς ότι ακόμα δέχονται και αντιλαμβάνονται και θυμούνται τα μουσικά ακούσματα, μας λες τώρα εσύ. Σίγουρα. Τη φωνή του πατέρα, της μάμα. Αποδειγμένα. Αποδειγμένα. Δηλαδή ένας τέτοιος οργανισμός που έχει και συνέστημα, έχει αντίληψη κλπ. Αυτός κατά τους κυρίους, να με συγχωρέσουν, βουλευτές μας, δεν είναι πρόσωπο. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το που είσαι για το συνέστημα, γιατρέ μου, γιατί
πάλι έγιναν έρευνες, οι οποίες χρησιμοποιούσαν, ανοίχθηκε από παιδιά 3 περίπου ετών μέχρι 19 ετών. Και τι έγινε, χρησιμοποίησαν μουσικές με minor κλίμακες και major. Minor κλίμακες ακούγονται πιο, είναι minore κλίμακες που ακούγονται πιο θλιμμένες, και οι major είναι πιο χαρμόσυνες, πιο χαρούμενες. Και για να μπορούν να υπάρχει ο ίδιος κωδικάς, χρησιμοποιούσαν ένα χαμογελαστό πρόσωπο και ένα θλιμμένο πρόσωπο. Σχεδόν σε όλο το εύρος των ατόμων από ηλικίας 3 μέχρι 19 βγήκαν τα ίδια αποτελέσματα. Δηλαδή στα 19 χρονών ήταν τέλεια ότι αυτό που άκουγαν το κάνουν, και αν και στα 3 κάποιες φορές, και όμως ο συναισθηματικός τους κόσμος ανταποκρινόταν σε μεγάλο βαθμό με την πραγματικότητα. Να, όσοι έρχομαστε σε επαφή με μικρά μωρά και πολύ μικρά, ας πούμε νεογνά, έτσι, εντυπωσιάζεται κανένας ότι πράγματι τα μωρά έχουν πολύ μεγάλο βαθμό αντίληψης αλλά και συναισθήματος. Αλλά μιλώντας για την αντίληψη, που είναι το πρώτο που βλέπει κανείς πιο αντικειμενικά, και είναι αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα μωρά, τα νεογνά, τα βρέφη κλπ. Σαν μικρούς ενήλικες. Απλώς δεν γνωρίζουμε εμείς τη γλώσσα τους. Σίγουρα. Εμείς πάσχουμε, δεν πάσχουν τα μωρά. Όχι, εμείς πάσχουμε αυτό, που δεν έχουμε τον τρόπο να αντιληφθούμε τα δικά τους μηνύματα που μας στέλνουν. Και εκεί χαλά το πράγμα. Είναι πολύ ενδιαφέρον να έχεις τον χρόνο να κάτσεις απέναντι από ένα παιδάκι, ένα μικρό, νεογέννητα, και να ασχοληθείς μαζί τους και να τους δώσεις χρόνο χωρίς να σε πιέζει κάτι. Δηλαδή μακριά από την τεχνολογία, και όντως να ανταποκρίνεσαι στο παιδί. Νομίζω ο κάθε γονιός πρέπει να αφιερώνει, να έχει κάποιο χρόνο που να λέει αυτός ο χρόνος είναι με το παιδί, αλλά ένας πραγματικός χρόνος. Και μπορείς να δεις τόσα πολλά να συμβαίνουν και τόσες αλλαγές όσο περνά ο χρόνος, που δεν θα τις ζήσεις. Είμαι σίγουρος ότι αν δεν πάρουν αυτόν τον πραγματικό χρόνο μακριά από τα τηλέφωνα, μακριά από το διαδίκτυο, μακριά από την τηλεόραση, την τεχνολογία που βομβαρδιζόμαστε, και από τις απαιτήσεις του σημερινού, της καθημερινής ζωής. Ναι. Αυτά που λες είναι πάρα πολύ ορθά και έτσι εντυπωσιακά. Επίσης, και η κάθε στιγμή είναι ανεπανάληπτη, και η εξέλιξη των νεογνών, των εμβρίων, μετά νεογνά, των εμβρίων, των παιδιών μετά, είναι αλματώδης. Και σίγουρα η αυριανή ημέρα θα βρει το μωρό εντελώς, όχι εντελώς, αλλά πιο εξελιγμένο. Άρα είναι σωστά, αν μπορεί κανείς να έχει τον χρόνο, να απολαύσει την κάθε στιγμή. Σίγουρα. Που είναι ανεπανάληπτη. Και είναι εδώ που ερχόμαστε και λέμε ότι και εμείς σαν κοινωνία, βέβαια έχουμε προχωρήσει σαν κυπριακή κοινωνία, αλλά δυστυχώς δεν επιδεικνύουμε τον ανάλογο σεβασμό που θα πρέπει να επιδείξουμε σε μία μάνα. Και βλέπουμε έτσι μία αδικαιολόγητη σκληρότητα που επιδεικνύουμε είτε ως εργοδότες, είτε ως άνθρωποι αυτής της κοινωνίας που ζούμε, προς τις μητέρες. Και μάλιστα κάνει εντύπωση όταν πολλές φορές αυτή η σκληρότητα εκδηλώνεται από άλλες μητέρες που έζησαν και αυτές την και εμπειρία. Και διρωτάς, ρε παιδί μου, για ποιο λόγο αυτή όλη η κακία. Βλέπεις μια μανούλα να αγωνίζεται, τέλος πάντων, να τα βγάλει πέρα, και μάλιστα εργαζόμενη, μιλούμε για εργαζόμενες μητέρες, με χίλιους δυο κόπους. Είναι πολύ πώς δύσκολο. Πώς έρχεσαι και επιδεικνύεις έτσι μια σκληρότητα, ανεξήγητη. Μόνο οι ψυχοσωματικές αλλαγές που γίνονται μέσα σε ένα χρόνο είναι τεράστιες, πόσο μάλλον αφού γεννηθήκε το μωρό, που υπάρχουν και οι ψυχοσωματικές αλλαγές ακόμα, αλλά υπάρχει
και η φροντίδα ενός μωρού που χρειάζεται το κάθε τι να περάσει από το χέρι της μάνας. Όπως επίσης η στάση που τηρούμε σε μια έγκυο που ο Θεός ξέρει τι δυσκολίες λες και εσύ περνά. Και αυτό είναι και εδώ που έλεγα ότι η μουσικοθεραπεία που θα μπορεί να βοηθήσει και την ίδια τη μητέρα να νιώσει καλύτερα. Έτσι δηλαδή είναι. Και σαν μητέρα αλλά και σαν ζευγάρι η μητέρα με τον πατέρα να βοηθά τις σχέσεις τους, γιατί πολλές φορές έχουμε και πολλά προβλήματα τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή και μετά που γεννηθεί, γιατί η μητέρα μπορεί να δώσει περισσότερη σημασία και έτσι ο μπαμπάς και η μαμά καμιά φορά έτσι, και εδώ έρχεται η μουσική σαν μουσικοθεραπεία να βοηθήσει, αλλά και καμιά φορά δηλαδή να το πούμε, συστήνομαι ας πούμε ή δυνατόν αυτή η θεραπεία να γίνεται στο ζευγάρι. Βεβαίως. Βεβαίως. Είναι σημαντικό. Κάποιες θεραπείες είναι σημαντικό όταν απασχολούν ένα ζευγάρι. Θεραπεία ζεύγους, έτσι. Να γίνεται με ζευγάρι. Θεραπεία οικογένειας. Δηλαδή έχουμε βεβαίως, τον οικογένεια. Πατέρα, τη μάνα, αλλά και το μικρό τσίγο. Σίγουρα. Με στην κοιλιά της μαμάς. Ένας άλλος τομέας που βοηθά με τα παιδιά είναι σε περίπτωση πρόωρης εγκυμοσύνης. Έχει φανεί πάρα πολύ ευεργητική η χρήση της μουσικοθεραπείας και στα περισσότερα παραδείγματα, στις περισσότερες έρευνες που έχουν γίνει, είδαν παιδιά να παίρνουν εξιτήριο 3 με 5 μέρες νωρίτερα από το προβλεπόμενο λόγω της μουσικοθεραπευτικής προσέγγισης της οποίας δέχονταν τα παιδιά, έτυχαν τα παιδιά όταν ήταν στην κοιτίδα, τόσο με τη χρήση της φωνής, τόσο και με ήχους της ενδομήτριας ζωής, γιατί υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις ούτως ώστε να βοηθήσεις το παιδί να νιώσει οικία, ούτως ώστε να ξεκινήσει να παίρνει βάρος, ναι, πιο γρήγορα από ό,τι θα μπορούσε και μπορεί αυτό για να σώσει και τη ζωή του κάποιες φορές. Είναι πάρα πολύ σωστά αυτά που λες και ας μην είσαι γιατρός, είσαι θεραπευτής όμως. Λες, πράγματι, δείξαμε τώρα το θέμα των προώρων τοκετών και των προώρων νεογνών, που είναι πράγματι είναι μια έτσι ιδιαίτερη, μια ιδιαιτερότητα ασθενών. Αν πράγματι το μωρό, το έμβριο, έτσι, πρωτού γεννηθεί δηλαδή, είχε κάποια ακούσματα και μετά του τα προσφέρεις, ευχάριστα ακούσματα, το προσφέρεις και όταν θα γεννηθεί, που είναι σε ένα δυστυχώς αφιλόξενο περιβάλλον. Ένα καινούριο περιβάλλον που δεν γνωρίζει τίποτα. Είναι εντελώς ξένο περιβάλλον, δεν είναι η μάνα δίπλα. Τουλάχιστον αν το έχεις έναν τέτοιο ακούσμα, το οποίο στο οποίο ήταν συνηθισμένο, σίγουρα έχεις κερδίσει κάτι τι. Είχα ακούσει για δύο δίδυμα όταν γεννήθηκε, το ένα ήταν τιμοθάνατο και έβαλαν δίπλα-δίπλα τα δίδυμα και άγγιζε το ένα του άλλου και ανέλαβε και το άλλο. Και τελικά πήρε δύναμη. Όχι, τελικά πήρε δύναμη και έζησαν και τα δύο. Βλέπεις. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, και χαίρομαι έτσι που κουβεντιάζουμε για άλλη μια φορά στο λέω εδώ, αλλά ειλικρινά σου λέω, οπότε κουβεντιάζουμε και δύο, κερδίζω από σένα. Και εγώ από σε εκμεταλλεύομαι. Σε εκμεταλλεύομαι. λοιπόν, αλλά πράγματι είναι μια πολύ σωστή θεώρηση εδώ, ότι αφού δεν έχω τίποτα άλλο να προσφέρω στο νεογνώ, του προσφέρω τη γνώριμη μουσική, τα γνώριμα ήχους. Ακούσματα, ήχους που είχε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Και είναι τρομερό και μακάρι να είχαμε και την ευκαιρία να γίνονταν και έρευνες στην Κύπρο σχετικά με αυτό, και αυτό θα ανοίγει πολλές πόρτες νομίζω στην Κύπρο για να γνωρίσουν οι εγκυμονούσες τη μουσικοθεραπεία. Μπορούμε να οργανώσουμε και σαν γενικολογική εταιρεία μάλιστα μια τέτοια μελέτη. Είναι μαζί με εσάς, δηλαδή, με τη δική σας εταιρεία. Είναι πολύ ενδιαφέρον προσέγγιση. Δεν είναι καινούρια.
στο εξωτερικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια η μουσικοθεραπεία είναι κοντά στις εγκυμονούσες και στα νεογέννητα και πιστεύω πάρα πολλά θετικά θα είχαμε όταν θα σμίγονταν αυτοί οι δύο κλάδοι. Αγαπητοί μου πρόδραμε, χάρηκα ιδιαίτερα που είσαι σήμερα μαζί μας και μας έτσι αφιέρωσες τον χρόνο, τον πολύ πολύτιμο σου χρόνο για να μιλήσουμε για ένα τόσο σημαντικό θέμα, τη μουσικοθεραπεία, και να τη γνωρίσουμε και στους ακροατές και τις ακροάτριες μας, και σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Θες έτσι κάτι καταληκτικό να πεις στους ακροατές μας? Να σε ευχαριστήσω και εγώ ακόμη μια φορά που με κάλεσες να με στην παρέα σου. Όπως είπες, και εγώ νιώθω πάρα πολύ όμορφα όταν γίνεται μια συζήτηση, γιατί νομίζω τα πιο πολλά πράγματα μαθαίνουν με μια όμορφη συζήτηση. Έτσι είναι. Όπως και αυτή είναι το πρώτο πράγμα σχεδόν που γνωρίζουμε, η μουσική, από την περίοδο που είμαστε όντως στη ενδομήτρια, η παλμή, η ήχη, η φωνή της μητέρας, και μας κρατά συντροφιά σε όλη μας τη ζωή η μουσική. Έτσι είναι. Αυτό και μόνο να αντιληφθούμε, μπορούμε να καταλάβουμε πόσο μπορεί να βοηθήσει τον καθένα μας στην ώρα ανάγκης. Σε ευχαριστώ, πρόδρομέ μου. Ευχαριστώ τον φίλτατο, τον αγαπητό μου, τον πρόδρομο τον Στυλιανού, τον μουσικό θεραπευτή, που είχε την καλοσύνη να είναι σήμερα μαζί μας και να μας μιλήσει για την σχέση της, την θέση μάλλον, της μουσικοθεραπείας στον ευρύτερο θεραπευτικό τομέα και ειδικότερα και στην εγκυμοσύνη. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Θυσίαση ψυχής και σώματος. Μια εκπομπή με επίκαιρα και ενδιαφέροντα ιατρικά θέματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Δόκτωρ Μάριος Γλασίδης, με ευτήρας γυναικολόγος. Θυσίαση ψυχής και σώματος από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.